Φρικιαστική θησαυρή του ελληνικού εγκλήματος, τεκμήρια δολοφονιών, κεφάλια ληστών όπως αυτό του Γιαγκούλα, η μοναδική γκυλοτίνα της Ελλάδας μέχρι και έμβρια στη Φορμόλη. Η κάμερα του CNN Greece βρέθηκε στην οδό Μικρασασία στο Γουδί, όπου υπάρχει ένα μουσείο εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο κτίριο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στεγάζεται το άγνωστο για πολλούς εγκληματολογικό μουσείο. Όπως μας εξηγεί ο καθηγητής Μωραΐτης, εδώ συνήθως έρχονται φοιτητές ιατρικής, νομικής, σπουδαστές της αστυνομίας, εν ενεργεία αστυνομικοί, αλλά και ερευνητές, καθώς το μουσείο χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω στο εγκληματολογικό μουσείο, το οποίο ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1932 από τον καθηγητή ιατροδικαστικής Ιωάννη Γεωργιάδη, μία πολυσχηδή και εμβληματική προσωπικότητα στην ιατροδικαστική, αλλά και μανιώδη συλλέκτη πιστηρίων από το 1913. Αναμφισβήτητα, από τα εκθέματα του μουσείου, τη μεγαλύτερη ιστορική αξία έχει η Λεμιτόμος της εποχής του Όθωνα, οι ταριχευμένες κεφαλές των περίφημων ληστών του 20ου αιώνα, μία μούμια η οποία ανεβρέθηκε στην Πάρνηθα, καθώς και κάποια κέρινα προπλάσματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές της ιατρικής. Πώς συντηρούνται όλα αυτά τα εκθέματα? Φαντάζομαι θα είναι δύσκολη η συντήρηση. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό? Στο μουσείο φιλοξενούμε πάνω από 1500 εκθέματα, αντικείμενα δηλαδή εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία χρονολογούνται στον 20ο αιώνα και έχουμε και κάποια αντικείμενα από τον 19ο αιώνα. Η συντήρησή τους, δυστυχώς, λόγω των πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων που έχει το μουσείο, δεν μπορεί να γίνει σωστά. Ωστόσο, στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες συντήρησης κάποιων από τα εκθέματα. Όπως, για παράδειγμα, έχει συντηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός πυροβόλων όπλων από φοιτητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μία συνεργασία η οποία φιλοδοξούμε να γίνει μόνιμη κάποια στιγμή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε έτσι οικονομική αρρωγή από κάποιο δημόσιο ή και ιδιωτικό φορέα είναι ευπρόσδεκτη προκειμένου να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και να διασώσουμε τα εκθέματα ενός τόσο μοναδικού μουσείου. Ποιο έγκλημα πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο που έχει διαπραχθεί στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι και εδώ έχουμε την δολοφονία του Αθανασόπουλου, που, όπως μας είπατε πριν, διαπράχθηκε το 1931. Πράγματι, το έγκλημα το οποίο αναφέρατε, η υπόθεση Αθανασόπουλου, η δολοφονία Αθανασόπουλου του 1931, έγκλημα γνωστό και ως έγκλημα του Χαροκόπου, είναι ένα από τα εγκλήματα τα οποία συγκλώνησαν εκείνη την περίοδο, την κοινή γνώμη. Ο Αθανασόπουλος ήταν μεγάλο εργολάβος. Τον δολοφόνησαν στον ύπνο του ο ανιψιός της πεθεράς του και προσπάθησαν να κάψουν τότε την σωρό, αλλά λόγω των αναθυμιάσεων φοβήθηκαν μην αυτό γίνει αντιληπτό από την γειτονιά και τελικά διαμέλυσαν την σωρό και την πέταξαν σε ένα τσουβάλι στον Κηφισό. Όπως θα δείτε, υπάρχουν πολλά εκθέματα τα οποία σχετίζονται με υποθέσεις στις οποίες έχει διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Γνωρίζουμε ότι οι ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες ξεκίνησαν να διενεργούνται μέσα στον 19ο αιώνα, πολλές φορές από άτομα τα οποία δεν ήταν ούτε ιατροδικαστές, αλλά ούτε και γιατροί. Το 1823, με βασιλικό διάταγμα, αναφέρεται ότι
οι ιατροδικαστικές και αστυνομικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται από διορισμένους γιατρούς. Μέχρι τότε η διενέργεια των ιατροδικαστικών εξετάσεων γινόταν με έναν πρόχειρο τρόπο και συχνά σε νεκροταφεία ή νοσοκομεία της Αθήνας και μάλιστα ανάλογα και τις δυνατότητες που είχε ο εκάστοτε πραγματογνώμονας. Εάν θέλουμε να μιλάμε για, να μιλήσουμε για υποθέσεις στις οποίες συντάχθηκε η ιατροδικαστική έκθεση και οι οποίες ήταν νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένες, θεωρώ ότι η πρώτη έτσι, έκθεση συντάχθηκε το 1910, τον Σεπτέμβριο του 1910, αν θυμάμαι καλά, όταν ιδρύθηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μας είπατε ότι το μουσείο κατά βάση χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους. Έχει συμβεί ποτέ κάτι αναπάντεχο? Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις κατά την ξενάγηση των επισκεπτών. Κάποιοι οι οποίοι στη θέαση μάλλον κάποιων εκθεμάτων να έτσι νιώσουν μια μικρή αδιαθεσία, διότι όπως καταλαβαίνετε τα εκθέματα τα οποία παρουσιάζονται στο μουσείο είναι ιδιαίτερα. Το παλαιότερο έκθεμα που υπάρχει στο μουσείο είναι η γκυλοτίνα που χρονολογείται από το 1789, την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η μοναδική που υπάρχει στην Ελλάδα. Την έφερε το 1830 ο πατέρας του Όθωνα, μας λέει ο καθηγητής. Είχε αρχικά εγκατασταθεί στο Μπούρτζι, στο Ναύπλιο, για εκφοβισμό, αλλά και για τον αποκεφαλισμό βαρυπινητών. Συνολικά κατατομήθηκαν 89 κατάδικοι μέχρι την κατάργησή της το 1913 εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων. Εδώ βλέπετε την περίφημη Λεμιτόμο, η γκυλοτίνα, η οποία είναι η μοναδική στην Ελλάδα, που χρησιμοποιήθηκε ως όργανο εφαρμογής της θανατικής ποινής. Η χρήση της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Γαλλική Επανάσταση και προτάθηκε από έναν Γάλλο γιατρό, τον Ζωζέφ Γκιγιοτέν, ο οποίος την πρότεινε ως ένα μέσο για έναν γρήγορο και ανώδυνο θάνατο. Εισήχθη στην Ελλάδα επί βασιλείας Όθωνα, μάλιστα προτάθηκε από τον Λουδοβίκο τον πρώτο της Βαυαρίας, τον πατέρα του Όθωνα, ως μέσο, ως ένα φόβητρο για να αποθαρρύνει κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν να εξεγερθούν εναντίον του ανήλικου βασιλιά. Σε αυτή την προθήκη θα δείτε κέρινα προπλάσματα, τα οποία έχουν φιλοτεχνηθεί την περίοδο από το 1932 ως το 1962 και έχουν φιλοτεχνηθεί από πραγματικά περιστατικά με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής. Θα δείτε ότι απεικονίζονται άτομα τα οποία έχουν βληθεί από πυροβόλο όπλο με τοποθέτηση της κάνης σε απόλυτη επαφή με το δέρμα ή σε μεγαλύτερη απόσταση, κακώς που έχουν προκληθεί από τέμνοντα ή νήσοντα όργανα, από μαχαίρια, κάποιες περιπτώσεις στραγγαλισμού ή απαγχωνισμού, καθώς και ορισμένα αφροδύσια νοσήματα της εποχής. Καθώς φεύγουμε, συνειδητοποιούμε τι ακριβώς έχουμε δει, ωστόσο δεν αισθανόμαστε σοκαρισμένοι. Καταλήγουμε όμως στο ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία.